παλιό. Ναι, ναι. Πριν δύο χρόνια. Μπράβο. Καλά είσαι. Καλά. Τώρα πάτε καλά. Δεν το πάω το παιδί μου στο σχολείο. Δεν το πάω το παιδί μου στο σχολείο. Δεν το πάω. Λόγω το μέτρο και αυτά δεν το πηγαίνω. Όχι. Με τίποτα. Θα πείτε ένα για εδώ. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας για τα μέτρα που παίρνονται τώρα από την κυβέρνηση? Υπερβολικά λίγο, αλλά ιός υπάρχει. Μην φτάνουμε εκεί. Ναι, εννοείται ότι υπάρχει ναι. Ιός. Απλά αλλά αυτή... η υπερβολή πάντα βλάπτει. Εσείς φοράτε μάσκα? Φοράω, τι να κάνω. Όταν είμαι σε υπουργεία, σε χώρους δημόσιους ειδικά, μέχρι και όταν είναι κι άλλα άτομα μέσα, φοράω. Αφοράτε. Έτσι να μην φοράω. Αυτό το ότι αφήνουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο ενώ υπάρχει πανδημία, πόσο βλέπετε? Ναι, και να τα κόψουν όμως τελείως από το σχολείο, και αυτό είναι δεύτερη χρονιά θα χάσουν. Χάσαν την περσινή ουσιαστικά. Ναι, αλλά τώρα η προτιμότερο δεν είναι η υγεία του παιδιού μας παρά το ότι να χάσουν μια χρονιά? Βεβαίως, την υγεία την κοιτάμε πάνω απ' όλα, αλλά και η μόρφωση του παιδιού είναι η δεύτερη φύση του. Αφήστε τώρα αυτό, η μόρφωση είναι δευτερεύοντα όταν υπάρχει πανδημία στον κόσμο αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι λοιμοξιολόγοι, ο κ. Σίτσας και κ. Εντάξει, εντάξει, ελπίζουμε ότι θα βρεθεί σύντομα εμβόλιο. Το εμβόλιο, από ό,τι ξέρετε, για να βγει περνάνε πάνω από 12 χρόνια. Πώς όχι, γίνεται όχι να βγει 12, τώρα? Όχι, πολλά, 12 είναι πολλά. 12 το λένε. Πολεμούν όλα τα κράτη, έχουν δίνει λεφτά και προσπαθούν γρηγορότερα να βγάλουν το εμβόλιο. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα? Ναι, αυτό πιστεύω, γιατί πάνε για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να δώσει ο Κυριάκος το Αιγαίο στους Τούρκους. Α, η γνώμη σας, μπράβο, υπάρχει και κάποιος που το λέει. Η γνώμη σας γι' αυτό ποια είναι? Ότι θα δώσει ο Κυριάκος το Αιγαίο στους Τούρκους. Εγώ νομίζω ότι ήδη τους το έχει δώσει. Όχι, καλά, δεν τους το έχει δώσει ήδη. Τώρα πιέζουν οι Τούρκοι. Άμα πάνε σε διάλογο, θα υποκύψει ο Μητσοτάκης και θα το δώσει το Αιγαίο στους Τούρκους. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε όταν γίνει αυτό? Να ψηφίσουμε Ένωση Κεντρών και όχι τους κλέφτες. Όχι τους κλέφτες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όποιο κόμμα και να βγει θα είναι καθοδηγούμενο. Όχι. Γιατί ζούμε σε κατοχή. Όχι. Από τότε που αυτή τη στιγμή δίνουμε αναφορά στη Γερμανία και αυτό υπάρχει ήδη, είναι καταγεγραμμένο. Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά άμα βγει ένα κόμμα πατριωτικό και δημοκρατικό όπως η Ένωση Κεντρών, θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Όσο ψηφίζουμε του Κολονακίου τους προύχοντες, ναι, και ό,τι μας υποδείξουν οι διαπλεκόμενοι του Αλφα, του Μέγκα, του Sky και όλων αυτών, τότε βέβαια βγάζουμε σφουγγοκολάριους των Αμερικάνων. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, όπως τα λέμε εμείς, ναι, ισχύει αυτό ότι μας δίνουν ό,τι θέλουν αυτοί και δεν είναι το 100% αλήθεια? Βεβαίως, ούτε το 0%, 0% είναι η αλήθεια. Α. Αλλά ο λαός πρέπει να αντισταθεί. Πώς να αντισταθεί? Ψηφίζοντας κόμμα το οποίο κόβουν. Εμένα την Ένωση Κεντρών την βλέπετε στα κανάλια? Όχι. Όχι. Αυτό που δεν βλέπετε στα κανάλια, αυτό να ψηφίσει. Ωραία, εγώ διότι να ανεβάσω άμα το πας, άμα πας και ψηφίσεις Βελόπουλο, Βαρουφάκη, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κάνεις το χατήρι του Αλαφούζου, του Μπόμπολα, του Κυριακού και όλων αυτών. Αυτούς που κόβει η διαπλοκή, αυτούς θα πας να ψηφίσεις για να έχεις ένα πατριώτη άντρα δημοκράτη στην κυβέρνηση. Εγώ θα το ανεβάσω και θα γίνει viral αυτό. Είστε είναι καλά. Ψηφιάθρα. Απλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Αν ναι, πιστεύετε στον Τριαδικό Θεό και αν εκτός από την πατρίδα πρέπει να πιστεύουμε και στο Θεό μας? Εγώ προσωπικά πιστεύω, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και πιστεύω στη πίστη. Στα θαύματα. Ό,τι πιστεύει η Ορθόδοξη πίστη το πιστεύω. Εγώ θέλω αλλά να... δεν το επιβάλλω και στους άλλους. Έχουμε ανεξιθρησκεία, έχουμε ελευθερία απόψεων. Αυτό το ότι είναι εδώ πέρα όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες που δεν είναι λαθρομετανάστες, ποια γνώμη ναι, σας που πιένε τη αυτό μοριά? Πρέπει να επιβάλλουμε στα κράτη, να πάρει και η Ουγγαρία και η Βουλγαρία και όλα τα κράτη, η Κύπρος, όλοι να πάρουν την αναλογία τους, η Γερμανία, όλοι. Δηλαδή οι 250.000 λαθρέοι που είναι στην Ελλάδα να μην είναι οι 10.000 που αναλογούν στην Ελλάδα. Οι άλλες χιλιάδες να πάνε 20 στην Ιταλία, 30 στη Γερμανία. Να απλώσει ο κόσμος αυτός, ο προσφυγικός και μεταναστευτικός κόσμος,
σε όλα τα κράτη. Όσο είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σηκώσει η Ελλάδα τέτοιο βάρος. Άρα ή θα τα δεχτούν και τα άλλα κράτη την αναλογία τους, ή θα τους εκτοπίσουμε στις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ξένων δεν γίνεται. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή από αυτούς τους λαθρομετανάστες μέσα υπάρχουν οι ΜΚΟ και οι ΆΙΣΙΣ που έχουν έρθει ως σκοπό να κάνουν κακό στο κράτο μας, στην Ελλάδα μας. Ωραία, αυτό είναι έργο της δικαιοσύνης, να τους εντοπίσει και να τους τιμωρήσει, να τους διώξει. Όταν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές, οφείλει ο εισαγγελέας να το ψάξει. Πώς γίνεται να υποστηρίζει η αστυνομία τους λαθρομετανάστες και να μην τους κάνουν τίποτα ενώ δεν φοράνε μάσκες και εμάς να μας κυνηγάνε και να μας δίνουν πρόστιμα και αυτοί να μην τρώνε ούτε ένα πρόστιμο? Λάθη της αστυνομίας είναι αυτά. Η αστυνομία πρέπει να τηρεί τον νόμο προς όλους. Ναι, αλλά είναι καθοδηγούμενη από το κράτος και η αστυνομία. Αυτό λάθη. Αυτά είναι του Μητσοτάκη τα εγκλήματα και του Τσίπρα τα εγκλήματα. Ο Τσίπρας έλεγε: ελάτε, έχουμε ήλιο, ελάτε μέσα. Ο δε Μητσοτάκης έλεγε: σε ένα μήνα θα το έχω λύσει. Και ήρθαν τριπλάσιοι. Και οι δύο αυτοί, και Μητσοτάκης και Τσίπρας, είναι εγκληματίες κατά του ελληνικού λαού. Γι' αυτό ζητούμε να ψηφίσετε Ένωση Κεντρών. Ένα μήνυμα θέλω να πείτε στους Έλληνες, να ακουστεί, αλλά θέλω να βάλετε και τη θρησκεία μέσα. Γιατί όλα. Χωρίς τη θρησκεία δεν πάμε πουθενά. Ωραία, το μήνυμα είναι ότι όσους βλέπουν στα κανάλια Μέγκα, Αντένα, Earth, Sky, όλες αυτές, να μην ψηφίζουν κανέναν. Γιατί είναι όργανα του συστήματος. Πιόνια, όργανα του συστήματος. Όποιους δεν βλέπουν στα κανάλια, αυτούς, όπως είναι η Ένωση Κεντρών, αυτούς να εμπιστευτούν. Βλέπετε, εμένα με κόψανε. Ενώ 4 χρόνια εμφανιζόμουν, τώρα με κόψανε σαν να πέθανα. Δεν εμφανίζει τον Βασίλη Λεβέντη πουθενά. Αυτό τι σημαίνει? Τους μπαίνει στο ρουθούνι ο Λεβέντης. Και στη θρησκεία σας είπα, εγώ προσωπικά πιστεύω, αλλά ζούμε σε χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, με άνοιξη θρησκεία, και είναι ελεύθερος κάθε πολίτης να έχει τα πιστεύω του. Ναι, αλλά δεν γίνεται να κόβουν τα θρησκευτικά από το σχολείο, να βγάζουν τη δίπλα από τα δικαστήρια, να μην μπορείς να ορκιστείς. Ναι, εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτά. Αν τα κάνανε, δεν συμφωνώ. Τα κάνανε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτοί που τα κάνανε είναι άθεοι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως εμείς είστε ο χώρο του κέντρου, σεβόμεθα τη θρησκεία. Χωρίς να είμαστε θρησκόληπτοι, είμαστε ευσεβείς. Αυτό είναι αρκετό. Ευχαριστώ, πείτε και καλά. Ένα γεια στο κοινό μας. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ και ένα φιλάκι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάρε και να...